Είναι Τρίτη, περασμένες 8 και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο κάντο πράξη της χρονιάς με το χρόνο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν. Έτσι. Καλό μήνα να πούμε. Καλό μήνα σε όλους, ναι. Πρώτη εκπομπή του Φλεβάρη. Ελπίζουμε αυτός ο μήνας να είναι πιο ήρεμος. Ναι. Με λιγότερα απρόβλεπτα, αν και έρχονται βροχές. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα και με αυτές. Τώρα, ξέρεις, θα ξεφύγουμε από το κάθε πέρσι και καλύτερα και θα πάμε στο κάθε προηγούμενο μήνα και καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, πέφτει όσο περνάει ο καιρός. Εντάξει, κάτι πρέπει να βρούμε λύσεις για πάρα πολλά πράγματα και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε με το να μην έχουμε προβλήματα, ναι, με τις βροχές που έχουν. Μακάρι. Εντάξει. Για να μην ξαναδούμε τις εικόνες που είδαμε πριν κάποιους μήνες. Είχαμε πάλι πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Με τα λεωφορεία υποβρύχια, λες. Εντάξει, τώρα γελάμε και είναι τραγική η κατάστασή μας. Δηλαδή, Ελλάδα 2022. Λέω, ναι. Πραγματικά, ναι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε και να πούμε ότι αύριο, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, έχουμε διενέργεια rapid test στα δημοτικά ιατρία του Δήμου Νέας Σμύρνης. Θυμίζουμε διεύθυνση Αρτάκης 76-78. Δωρεάν, να πούμε. Ότι δωρεάν rapid test από τις 9 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ωραία. Ωραία. Η προηγούμενη αντίστοιχη δράση ήταν να γίνει στην πλατεία, αλλά είχε ματαιωθεί. Είχε αναβληθεί λόγω του χιονιά για να πάει στα ιατρία και είχε ματαιωθεί εν τέλει λόγω του χιονιά. Πλέον θα μπορείτε αύριο να πάτε να κάνετε δωρεάν rapid test. Υπήρχαν και συζητήσεις, άμα θυμάσαι, στις αρχές Γενάρη. Υπήρχε σχετικό post από το γραφείο τύπου του Δήμου ότι ήθελε ο Δήμος να έχουμε μια σταθερή μονάδα για διενέργεια rapid test. Εντάξει, άμα ήθελε θα το έχει κάνει, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, θέλω να πω, τώρα έχουμε ανακοινώσεις. Μία φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα έχουμε. Είχαμε δει μια πρόθεση να γίνει κάτι για να υπάρχει μια σταθερή δομή, αλλά δεν έχουμε δει να έχει προχωρήσει κάτι από τότε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, ας κάνουν τώρα. Αυτό έτσι όπως το έχουν σκεφτεί. Βέβαια, αν θες τη γνώμη μου, για μένα είναι λίγο αργά τώρα που το κάνουν. Εντάξει, κοίτα. Δηλαδή, τελειώνει η γιορτή όπου να είναι, οπότε. Μακάρι να τελειώνει. Εντάξει, ναι. Έτσι φαίνεται. Εντάξει. Έτσι φαίνεται, θα δούμε. Θα δούμε. Κοίτα, τουλάχιστον είναι ακόμα και αυτό το μία στο τόσο. Ναι, είναι σημαντική βοήθεια. Είναι σίγουρα. Και αργήσανε. Δηλαδή αυτό έπρεπε να γίνει κανένα χρόνο πριν έπρεπε να ξεκινήσει η όλη αυτή η ιστορία που ήταν στα ντουζένια της ακόμα η κατάσταση με τον κορονοϊό. Τέλος πάντων, εντάξει. Είχαμε και ρεκόρ θανάτων πάλι χθες. Ναι. Ενώ έχουμε φυσικαστεί, βλέπουμε ότι πάλι επανέρχεται το πρόβλημα. Δεν μπορεί να μειώνονται τα κρούσματα, αλλά αυξάνονται άλλα πράγματα. Τώρα με προκαλείς. Η μουσική θα φταίει. Ξαναμπήκε στα μαγαζιά. Άσυμπτε. Πριν πάμε στο κυρίως, να πούμε ότι έχει βγει και η εφημερίδα η καινούργια προφήτης του Ιανουαρίου, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα μας μέσα. Έχουμε γράψει και οι δύο, ναι. Μπορείτε να το βρείτε σε αρκετά σημεία, έχει ήδη μοιραστεί σε αρκετά σπίτια. Πάμε λίγο όμως τώρα στον Πανιόνιο. Ναι, να πάμε. Γιατί βεβαίως είχαμε μία πάρα πολύ σημαντική είδηση. Μπήκε καλά ο μήνας. Μπήκε πολύ καλά ο μήνας, γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει πίσω τον Πανιόνιο εδώ και 16 χρόνια. Εδώ και 16 χρόνια. Πόσες διοικήσεις έχουν περάσει, πόσα λεφτά έχουν περάσει, πόσοι, δεν ξέρω, πραγματικά. Το πρόβλημα λοιπόν που λύθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι για το στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες των επισήμων. Είναι μια κατασκευή που είχε γίνει το 2005 επί Μπέου, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, όχι, δεν είμαι σίγουρος, Μπέου ή Ολεπά. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, το θετικό νέο είναι ότι επιτέλους, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, βρέθηκε λύση και έγινε διακανονισμός για να αποπληρωθεί επιτέλους αυτό το χρέος. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη συμμετοχική εθελοντική ομάδα του Πανιωνίου, τον Ορφέα, που τα παιδιά από τον Ορφέα έχουν μπει στη διοίκηση του Ερασιτέχνη και επιτέλους και εγώ που είμαι μέσα στον Πανιόνιο έχω βρει ένα στήριγμα
έχω βρει κάτι διαφορετικό που δίνει... Μένα μου δίνει σιγουριά, να σου πω. Είναι κάποια παιδιά που έχουν πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούν με τον Πανιόνιο. Έχουν πάθος, έχουν... είναι καθαροί και θέλουν το καλό του συλλόγου. Και μάλιστα σε ανακοίνωση που έχουν βγάλει από τον Ορφέα είπαν ότι βρήκαν πάρα πολλά εμπόδια από τις παλιές διοικήσεις, από τα άτομα που ήταν παλιά στον Πανιόνιο. Αλίμον. Όχι, που δεν θα βρίσκαν. Δε. Τα οποία φάνηκε πως δεν θέλουν να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς κάποιο σκοπό εξυπηρετεί να είναι ο Πανιόνιος δέσμιος των χρέων και των προβλημάτων. Ξεκάθαρο, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Εγώ αυτό που διαπιστώνω όσο περνάει ο καιρός, οι μήνες, τα χρόνια, όλο και περισσότερο, είναι ότι οτιδήποτε γίνεται πραγματικά σε αυτή την πόλη, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, είτε έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αν θέλεις να το πω έτσι, στηρίζεται στον εθελοντισμό. Δηλαδή τώρα μια ομάδα εθελοντών, ένα κίνημα, φρόντισε και τακτοποίησε, πίεσε την κατάσταση και έφερε αυτό το θετικό αποτέλεσμα για το, για τον Πανιόνιο. Όχι, μια ομάδα εθελοντών ουσιαστικά αρχίζει να σώζει ποιον τον Πανιόνιο. Ναι, και υπάρχουν αρκετές ομάδες εθελοντών στην πόλη οι οποίες κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν οι αρμόδιοι, εκλεγμένοι που πληρώνονται και βλέπουμε ότι όλη η πόλη στηρίζεται στην ουσία κατά κάποιο τρόπο, κρατάει λίγο μια ποιοτική αντίσταση, θα έλεγα, εξαιτίας εθελοντισμού. Τα συμπεράσματα τώρα μπορεί να βγάλει κανείς, εντάξει. Εντάξει, να πούμε και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα. Ναι. Την κατασκευή της... της κατασκευής του σκεπάστου, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να βρω τη λέξη. Η εταιρεία με την οποία είχε συνεργαστεί ο Πανιόνιος για την κατασκευή του έργου, όπως μας λέει ο Ορφέας, αντίθετα με αυτά που τους είχαν πει προηγούμενες διοικήσεις, ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη, ήθελε να βοηθήσει τον Πανιόνιο, ήθελε να τον βοηθήσει να καθαρίσει από αυτό το χρέος που τους οφείλει. Μας μεταφέρθηκε ότι πολύ καλή την καρδία, βρήκαν μια πολύ εύκολη λύση. Έτσι και πρόσφορο έδαφος στους τους ανθρώπους αυτούς που συνεργάστηκαν στην κατασκευαστική εταιρεία. Να σου πω κάτι όμως, πάλι στα λόγια μου έρχεσαι. Βλέπεις ότι λένε και οι άνθρωποι ότι ξέρεις τι, εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε. Δεν είχαμε κάπου να ακουμπήσουμε. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις δομές αυτής της πόλης. Υπάρχει διάθεση και από τον κόσμο και από φορείς και από όλους να γίνουν πράγματα, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει βοήθεια, να υπάρχει υποστήριξη. Αλλά κάποιοι που είναι σε διοικητικά πόστα, σε όλα τα, σου λέω, σε όλες τις κατηγορίες, ας πούμε, της ζωής. Οι παλιοί κυρίως. Ναι, θα μπλοκάρουν. Να πούμε. I rest my case, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από τον Πανιόνιο και θα σε πάω σε ένα θέμα. Όπου θες, έτοιμος είμαι. Θα σε πάω σε ένα θέμα. Ό,τι και να μου πεις, έτοιμος. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να το πω, γιατί με το που το είδα, τι να σου πω, λέμε, τι κάνουμε πάλι. Είναι δυνατόν. Όλα γίνονται. Είμαστε σοβαροί. Όλα γίνονται εδώ σε αυτή την πόλη. Τα έχουμε δει και έχουμε, έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρω τι θα φανταστείτε με τη λέξη που θα πούμε. Τι θα έχετε στο μυαλό σας όταν ακούτε ανατρεπόμενο ποδήλατο. Και πόσο μπορεί να κοστίσει ένα ανατρεπόμενο ποδήλατο. Τι είναι λοιπόν το ανατρεπόμενο ποδήλατο. Με μεγάλη χαρά, η Υπηρεσία Παρασύνου του Δήμου μας ανακοίνωσε, αυτό τώρα έχει γίνει αρχές Γενάρη. Ναι, έχει καιρό πολύ. Απλά δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα εδώ πέρα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ασχολούμαστε πάρα πολύ με το χιονιά και τα πολύ πρόσφατα συμβάντα. Είχαμε την επικαιρότητα, ναι. Τέλος πάντων, η Υπηρεσία Πρασίνου 4 με 5 Γενάρη ανακοίνωσε και έδειξε με τεράστια χαρά στο Δήμαρχο και στο Γενικό Γραμματέα το καινούριο απόκτημα, το καινούριο διαμάντι
του Δήμου μας. Με το οποίο ο Δήμος εξόπλισε το Άλσος για να γίνονται πιο εύκολα οι δουλειές εντός αυτού. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία προσφώνηση έκανα. Ωραία σκέψη, εντάξει. Ωραία σκέψη. Δεν μπορεί να είσαι αρνητικός σε κάτι που θα βοηθήσει. Μιλάμε τώρα για ένα ηλεκτροκίνητο τρίκυκλο ποδήλατο που φέρει έναν κάδο στο ναι. πίσω μέρος του. Ναι. Μικρό κάδο. Τώρα δεν ξέρω πόσα λίτρα χωράει μέσα. Δεν θυμάμαι. Έτσι όπως το έκοψα δεν είναι για πάνω από 100 λίτρα πράγματα. Όχι, τι 100. Νομίζω είσαι υπερβολικός. Πρέπει να πολύ πιο λίγα. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και 100 να είναι, εγώ σου λέω. Εγώ το είδα και μ' άρεσε. Μετά είδα πόσο το πήρα μου. Τώρα ένα τρίκυκλο ηλεκτροκίνητο ποδήλατο με ένα μικρό τρεϊλεράκι από πίσω. Ο Δήμος μας το βρήκε στην εξαιρετική τιμή και το αγόρασε των 18.600 ευρώ. Ένα τρίκυκλο ηλεκτρικό ποδήλατο με έναν κάδο στο πίσω μέρος του. Και λέει πόσο θα βοηθήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υπηρεσία Πρασίνου στο Άλσος, που δεν θα έχουν να κουβαλάνε πράγματα. Και θα τα φορτώνουν όλα σε αυτό το υπερσύγχρονο, φανταστικό, υπερτέλειο ποδήλατο. Τώρα, για αρχή, δύο πράγματα μου έρχονται σαν σχόλια στο μυαλό. Το ένα είναι από αυτά, ξέρεις, τα βιντεάκια των φίλων. Και, περίμενε. Πες. Και έχουν βάλει στο τέλος ότι άμα αυτό το ποδήλατο βοηθήσει όντως το Άλσος και είναι ωραίο και καλό, θα το προμηθευτεί ο Δήμος και για άλλες πλατείες. Πολλά 20 άρικα δηλαδή. Ναι. Πολλά 20 χιλιάρα. Λοιπόν, το ένα, η πρώτη αντίδραση, όταν ακούς, ρε παιδί μου, αυτή την εξαιρετική τιμή, λες, τι κάνανε οι άνθρωποι, φωστήρες. Και μετά το αμέσως επόμενο, πραγματικά, είναι η ατάκα του φίλτα του, και πολύ συμπαθή, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια, δηλαδή, ειλικρινά, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να σχολιαστεί αυτή η κίνηση. Από μία υπηρεσία, από ένα τομέα της πόλης, ο οποίος με κάθε ευκαιρία όλος ο κόσμος έχει να πει τα χειρότερα. Για το τομέα Πρασίνου και τον συγκεκριμένο δήμαρχο. Τώρα, πραγματικά, πώς γίνεται ένα τρίκυκλο να κοστίζει 18.000 με 18.000 παίρναμε τουλάχιστον, εγώ θα σου πω, 5 μεταχειρισμένα αγροτικά με τεράστια καρότσα από πίσω και καλά, έτσι, καλοσυντηρημένα, όχι τίποτα πολύ παλιά και τα είχαμε για όλες τις δουλειές. Το θεωρώ τουλάχιστον προκλητικό να λέει μια υπηρεσία ότι θα δώσω 18.500 για ένα τρίκυκλο με τρέιλερ από πίσω. Δεν ξέρω πραγματικά πώς τους αφήνουν και είναι ανεξέλεγκτοι σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιος φορέας οικονομικού ελέγχου για να τους λέει, ρε παιδιά, πλάκα μας κάνετε. Πού είναι οι προσφορές? Πόσες προσφορές πήρατε? Και είναι δυνατόν να είναι κάτι τόσο ακριβό? Κοίτα, είμαστε και στα όρια της απευθείας ανάθεσης. Το 20.000 της απευθείας ανάθεσης. Κακός. Έχουμε και αυτά τα παραθυράκια. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά είναι τουλάχιστον προκλητικό. Είναι και ακόμα πιο προκλητικό να βγαίνεις και να το διαφημίζεις, έτσι, να το με χαρά, ότι το δείξαμε, το παρουσιάσαμε. Wow, ξέρω εγώ. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια χρονιά ζουν, σε ποια δεκαετία, μήπως είναι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που νομίζαν ότι τα λεφτά ήταν για πέταμα ή για τα μπουζούκια. Όταν εδώ, ας πούμε, πέφτανε δέντρα, καλώδια κοβόντουσαν, οι πόλοι ήταν στα μαύρα και στα χάλια, τα πεζοδρόμια του νέου κόσμου στα σύνορα με τη Νέα Σμύρνη, άμα πάει τώρα κάποιος και τα δει, είναι γυαλί, και στην Καλυθέα και στην Καλυθέα και παντού,
Και εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Τα δέντρα έχουν ξεριζώσει, μια και είναι και του πρασίνου, τα δέντρα έχουν ξεριζώσει, έχουν σηκώσει όλες τις πλάκες των πεζοδρομίων. Ξέρεις, και αυτά, όχι στα στενά που τα έχουν παρατημένα έτσι αλλιώς, μέσα στην πλατεία, στο κέντρο της πλατείας. Τη βιτρίνα υποτίθεται, που τη φροντίζουν, την κάνουν, τη ράνουν και τα άλλα τα έχουν γραμμένα. Μα και σε μεγάλους δρόμους της πόλης. Ναι. Η Αγία Σοφίας δεν είναι κανένας μικρός δρόμος, διασχίζει όλη την πόλη. Από το κέντρο στην Άνω Νέα Σμύρνη. Η Αγία Σποτινής το ίδιο. Και στην Εφέσου έτσι ήταν πριν γίνει η ανάπλαση. Τέλος πάντων. Ναι, Θεός ναι. να την κάνει η ανάπλαση και εκεί μην ξεκινήσουμε για την ανάπλαση, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δίνουν 18,5 χιλιάρικα για ένα ποδήλατο. Και έχουν την πόλη στα μαύρα της στα χάλια. Δεν τους ελέγχει και κανένας. Κανένας δεν τους ελέγχει. Οι άλλοι όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο τι κάνουν. Διακοσμητικοί είναι όλοι. Θα σε πάω σε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να επανέλθω και να συνδέσω αυτό το θέμα με κάποια πράγματα που έχουμε να πούμε αργότερα. Ό,τι θες, ό,τι θες. Οπότε επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια.
Λοιπόν. Εδώ είμαστε πάλι. Εμείς, οι γνωστοί. Και τι λέγαμε τώρα στο διάλειμμα. Πριν αρχίσουμε εμείς την εκπομπή κάθε φορά, γράφουμε 5, 10, 20, αναλόγως το πόσα πολλά θέματα έχουμε, σαν επικεφαλίδες και απλά συζητάμε. Δεν έχουμε ούτε σκονάκια, ούτε τίποτα περισσότερο. Και λέγαμε τώρα στο διάλειμμα, έλεγα εγώ στο χρόνο, πόσο πολύ πριν, ας πούμε, εκνευρίστηκα με όλα αυτά που λέγαμε, που συζητούσαμε, μόνο και μόνο στο άκουσμά τους. Δηλαδή, όταν συζητάς ένα θέμα και λες ότι έδωσες 18.600 ευρώ για να πάρεις ένα ποδήλατο, είναι εξοργιστικό. Και όταν το συζητάμε off the record καμιά φορά, δεν το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Αλλά όταν γίνεται έτσι δημόσια συζήτηση, εμένα μου φαίνεται πολύ πιο έντονο. Αυτοί που τα κάνουν όμως δεν τρέπονται. Αυτό είναι γεγονός. Είναι δεδομένο πολλά χρόνια τώρα. Και πάμε τώρα στη σύνδεση που ήθελα να κάνω. Ναι, για πες μας. Έχουμε τα 18.600 και θα το λέω ξανά και ξανά. Για το ποδήλατο. Το τρίκυκλο. Το τρίκυκλο. Με την καρότσα. Και έχουμε μία πόλη που υποφέρει από τα χιόνια. Έχουν πέσει εκατοντάδες δέντρα. Έχουν περάσει 8 μέρες την ημέρα που χιόνισε. Θα περάσουν άλλες τόσες και αμφιβάλλω αν θα έχουν μαζευτεί όλα. Ακριβώς. Όσα έχουν πέσει, όσα έχουν καταστραφεί. Δυστυχώς έτσι. Όχι αν θα έχουν φτιαχτεί οι ζημιές, αν θα έχουν μαζευτεί τα κλαδιά, τα δέντρα που έχουν πέσει. Και λέω τώρα, από τα 18.600 δεν μπορούσες να δώσεις, δώσε και 20-30. Να φωνάξεις 20-30 ανθρώπους. Να μισθώσεις φορτηγά. Να έρθεις να τα κάνεις λαμπίκο όλα σε 1-2 μέρες. Τόσοι άλλοι δήμοι το κάναν. Φτιάξαν τα πάντα, αν όχι όλα, τα περισσότερα. Και είναι πρότυπα. Και εμείς οι πόλοι πρότυπο. Στην τελική ας προετοιμαζόντουσαν με αυτά τα λεφτά. Ενώ το ξέρανε. Γι' αυτό ακόμα μπορούσαν να κάνουν. Μπορούσαν να προετοιμαστούν. Και αφού δεν προετοιμάστηκες, προσπάθησε να μαζέψεις τα σπασμένα. Και η προετοιμασία ποια ήταν, άλλο τώρα. Για πες. Ένα χιλιάρικο για να πάρω μαλάτι. Άλλοι δήμοι δώσαν πολύ περισσότερα. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσαν. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση πάλι με το αλάτι, είναι ότι ακόμα βλέπουμε κλειστές σακούλες στο δρόμο. Πριν πάμε σε αυτό, να πω έτσι γρήγορα το διαγωνισμό μας. Mm-hmm. Βρείτε πόσα αλάτια θα παίρναμε με τα λεφτά του τρίκυκλου. Και στείλτε μας στα social media την απάντηση. Ο νικητής θα δούμε την κερδίζει, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα στείλουμε ένα αλατάκι. Θα στείλουμε αλάτι. Για τα επόμενα χιόνια. Για πες τώρα για τα αλάτια. Ναι, λοιπόν. Ένα χιλιάρικο δώσαμε για να πάρουμε αλάτια, τα οποία μείνανε κλειστά στους δρόμους. Κάποια πέσανε, κάποια τα ρίξαμε με ένα όχημα. Ένα όχημα έριχνε αλάτι στους δρόμους. Ναι. Στα πεζοδρόμια δεν είχε πέσει τίποτα. Εγώ μετά από λίγες μέρες περπάταγα στην Καλλιθέα και έβλεπα ότι όλα τα πεζοδρόμια ήταν καλυμμένα με αλάτι ακόμα. Πεζοδρόμιο, όχι μόνο δρόμοι, που εμείς ρίξαμε το αυτοκίνητο λίγο στους δρόμους, αφού είχε πέσει το χιόνι. Όχι πριν. Ναι, ναι. Μετά. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε τις σακούλες. Εντάξει, το βλέπουμε ότι τα ανεβάζει ο κόσμος στα social media. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό τώρα. Έχει πια αρχίσει ο κόσμος, διαμαρτύρεται με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο που μπορεί. Ναι, αντιδράει. Εμείς δεν έχουν όλοι αυτό το μέσο που έχουμε εμείς για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Κοίταξε. Και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Το θέμα είναι όμως το εξής. Ότι καλή η αντίδραση του καναπέ, ναι, να την πω έτσι. Όταν έρθει η ώρα να αντιδράσουν πραγματικά και να το δείξουν, να δείξουν αυτή την απογοήτευσή τους και την εναντίωση, τον εκνευρισμό, όταν έρθει εκείνη η ώρα τι θα κάνουν. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που είναι πολύ έντονο το φαινόμενο, η αντίδραση του καναπέ και των social media είναι πάρα πολύ έντονη, ωραία, τα λέμε, βγαίνουν όλοι, λένε, γράφουν, ποστάρουν, ανεβάζουν,
Αλλά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, τι κάνουν, πού είναι. Είτε θα είναι για διακοπές, ή σε καμιά ταβέρνα, ή στον καναπέ πάλι. Έτσι δεν θα αλλάξουν όμως τίποτα. Έτσι δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, και μετά τα... με τα λάτια, ας πούμε, εντάξει. Πάει αυτό. Το όχημα... Το όχημα. Πώς σου φαίνεται. Ένα όχημα από τον Πειραιά, λοιπόν. Ναι. Ήρθε να βοηθήσει την άπορη. Την άπορη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη. Να μαζέψει κάποια από αυτά που είχαν πέσει. Κάποια δέντρα από αυτά που είχαν πέσει στα πεζοδρόμια, είχαν κλείσει δρόμοι. Ακόμα είναι κλειστοί. Όχημα λοιπόν από τον Πειραιά πήραμε και ευχαριστήσαμε που ήρθε να βοηθήσει στη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε η πόλη μας. Πολύ καλό, σε ευχαριστήσαμε. Καλώς το ζητήσαμε εφόσον δεν έχουμε. Ναι. Okay, μέχρι εδώ. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Όποιος το ζήτησε και προς τιμήν του είπε μπράβο ή ευχαριστώ, είναι πολύ σωστό, αντρίκιο θα το λέω εγώ, παντελονάτο, όμορφο, ωραίο. Το θέμα είναι, πάει πιο βαθιά. Γιατί να μην έχουμε δικό μας όχημα. Γιατί να δίνουμε 18.000 σε ποδήλατα. Με 18.600 λες να παίρναμε ένα όχημα από Κομιδής. Ένα μεταχειρισμένο, όχι καινούριο. Και μεγάλο να μην μπορούσαμε να πάρουμε, θα παίρναμε δύο φορτηγάκια. Και θα τα είχαμε για να βοηθάνε σε οποιαδήποτε δουλειά χρειαστεί, οποτεδήποτε. Ουσιαστική βοήθεια δηλαδή. Ή θα νοικιάζαμε με δύο κατοστάρικα, με 200 ευρώ, θα νοικιάζαμε δύο οχήματα και θα κάναμε τη δουλειά μας. Θα κάνουμε χιλιάρικο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Αν σκέφτονται. Ναι, πώς ξοδεύουν και τα λεφτά. Και εγώ θα κάνω και άλλη μια ερώτηση τώρα. Θέλω να δούμε πόσα χρήματα θα ξοδευτούν τη χρονιά των εκλογών. Τη χρονιά του 23. Και τα χρήματα που θα ξοδευτούν σε φυλάδια, σε βιντεάκια προπαγανδιστικά, σε οτιδήποτε άλλο, σε διαφήμιση, σε promotion, σε συναυλίες, σε φιέστες, όλο αυτό το κομμάτι. Τίποτα δεν θα πάει στην πόλη, ξεκάθαρα. Θέλω να δω εκεί πόσα χρήματα θα πέσουν. Πραγματικά. Και έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε προηγουμένως. Που για μένα είναι εξοργιστικά. Αλλά το ακόμα χειρότερο ποιο είναι. Να τα κάνεις όλα αυτά. Να ακούς όσα έχεις ακούσει για αυτά που έχεις κάνει. Από τον κόσμο. Από τον κόσμο που δεν είναι και καταλαβαίνει. Άδικα. Δεν είναι και άδικα. Μιλάμε για δεδομένα πράγματα. Λάθος. Στραβά όλα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι δηλαδή ότι το λέει κάποιος κακός. Ένας κακός. Και μετά από όλα αυτά βγαίνει δημόσια ο δήμαρχος και σου λέει μπράβο. Σου λέει μπράβο για όσα έκανες και βοήθησαν την πόλη μας να ανταπεξέλθει στις πολύ δύσκολες συνθήκες, στις πολύ δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες πέρασε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Κάνεις μία σειρά από τραγικότατα λάθη. Γιατί είσαι ανεπαρκής, γιατί δεν έχεις γνώσεις, γιατί. Σε επιβραβεύουν. Σε επιβραβεύουν εδώ και 3 χρόνια ανανεώνοντας τη θητεία σου. Έτσι, μπράβο. Και το μισθό σου. Επειδή είσαι πάρα πολύ καλό στη δουλειά σου, ας πούμε. Και βγαίνουν. Και λένε σε όλο τον κόσμο ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Λες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Λες και ο κόσμος δεν βλέπει. Να σου πω κάτι πραγματικά. Μην γελάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμαρχος διανύει την καλύτερη περίοδο αυτή τη στιγμή. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, πολιτική θα το έλεγα. Θεωρώ ότι ετοιμάζεται ο άνθρωπος να αποχωρήσει και καλά θα κάνει αν με ρωτήσει κάποιον. Δηλαδή αν με ρωτάς, πολύ καλά θα κάνει, εγώ συμφωνώ μαζί του και μπράβο.
Οπότε νομίζω ότι ίσως και να μην ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Ή ίσως και να πέσει χρήμα τώρα που λένε, για να φανεί λίγο εργά και να γίνει κάτι της έτσι στην πόλη πρωτού φύγει ο δήμαρχος και να φύγει έτσι καβάλα στα λόγω. Το θέμα είναι να γίνει. Ναι, εντάξει. Οπότε τώρα ίσως είναι σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, ας πούμε, όπου προβάλλει μόνο μια θετική εικόνα και όλα βαίνουν καλώς και όλα είναι ωραία και τα λοιπά και μπράβο στα παιδιά μου εδώ που δουλεύονται σκληρά. Δουλεύουν σκληρά. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγουση. Δουλεύονται σκληρά λοιπόν μεταξύ τους. Οπότε νομίζω είναι σε καλύτερη φάση του δήμαρχος τώρα. Λίγο πριν το τέλος είναι στην καλύτερη φάση. Είναι αυτό. Ανακυκλώνουμε περίπου την ίδια θεϊκή φράση. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ελάτε να τα πάρετε. Λοιπόν, νομίζω καλά ήταν για σήμερα. Ναι, καλά ήταν, εντάξει. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα με καλεσμένο. Θα επανέλθουμε την επόμενη Τρίτη. Ναι. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Βρείτε πόσα αλάτια αγοράζαμε αντί για το τρίκυκλο. 1000 ευρώ το αλατάκι, 18,5 χιλιάρικα το τρίκυκλο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνιο τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.